στο γήπεδο της Μεταμόρφωσης, όπου η Λυκόβηση έκανε ντεμπούτο στη φετινή χρονιά με επίσημο παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα Δάφνης για το κύπελο. Μια νίκη με 6-0 και κοντά μας ο προπονητής της, ο Γιάννης Γρήμας. Coach, χαρακτήρια. Μια νίκη για εσάς, η οποία δίνει έτσι και ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην φετινή περίοδο. Σκέψεις μετά από το παιχνίδι, που έχετε και την ευκαιρία να δώσετε και χρόνο συμμετοχή σε αρκετά παιδιά και να δείτε και πράγματα που θέλετε, και επειδή είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Καλησπέρα, καλή σεζόν να έχουμε με υγεία όλοι. Δυστυχώς ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούσα να βγάλω συμπεράσματα. Ναι, έγινε, μπορούσαμε να κάνουμε καλή διαχείριση για να πάρουμε χρόνο συμμετοχής, αλλά είχαμε ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Ούτως ή άλλως, εμείς το κύπελλο το βλέπαμε σαν ένα επίσημο φιλικό για να δούμε και πού βρισκόμαστε. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να μας βάλουν βαθμό δυσκολία στα παιδιά από τον Προμηθέα. Πολύ πιθανό να έχουν ξεκινήσει και αργά, πολύ πιο αργά από εμάς προετοιμασία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Το μόνο που κρατάμε είναι το αποτέλεσμα, το ότι περάσαμε στην επόμενη φάση του κυπέλου και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Που σαφώς θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό, αναλόγως όποιος αντίπαλος να είναι, το Περιστέρι ή ο Άγιος Ιερόθεος. Έχετε ακόμα άλλο ένα παιχνίδι κυπέλου. Το πρωτάθλημα είναι ήδη κλειστό, έχετε μάθει τους αντιπάλους σας. Σήμερα ήταν μια πρόβα general από άποψη ενδεκάδας, δηλαδή σου έχετε κατασταλάξει στην αρχική σύνδεση για τη φετινή χρονιά. Όχι, όχι, δεν ήταν πρόβα general, ήταν μια διαχείριση της όλης προετοιμασίας μέχρι τώρα. Με κάποια παιδιά τα οποία τους λείπανε χρόνο συμμετοχής και τα βάλαμε, ήταν μια μίξη. Στον καταρρυθμό της 11ης ακόμα δεν έχουμε αποφάσεις, δεν έχουμε τελειώσει. Ούτω ή άλλω έχουμε τρεις εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσουμε. Μάλλον δύο εβδομάδες ακόμα. Απλά θέλουμε να δούμε και κάποια άλλα παιδιά σε τι βαθμό ετοιμότητα είναι και πόσο μπορούν να βοηθήσουν. Δόξα τω Θεώ, φέτος έχουμε ένα ρόστερ 30 ποδοσφαιριστών, εκ των οποίων 22-23 είναι κάτω από 19. Και θα έχουμε την πολυτέλεια πολλών επιλογών. Θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα η ομάδα για να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Τον επόμενο ερώτησή μου, ότι έχετε όντως ενώσει 30 παιχτών, πόσο εύκολο είναι να διαχειριστείτε και αυτή την ποσότητα των παιχτών, αλλά και γενικότερα να καταφέρετε να δώσετε όλους μια ευκαιρία για να αναδειχθούν με τη φινή προσπάθεια. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να προπονητή να έχει ένα ρόστερ 30 ποδοσφαιριστών. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβοί και γινόμαστε και είναι. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι αντίπαλοι είναι εξαιρετικές ομάδες. Δηλαδή και οι 16 ομάδες που είμαστε στον Όμιλο είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Οπότε θα χρειαστούν όλοι. Κανένας δεν περισσεύει στην ομάδα. Υπάρχει και βέβαια και η δεύτερη ομάδα που θα μπορούσαν να πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής. Κάποια παιδιά που ούτως ή άλλως μέσω όρο ηλικία είναι 19 χρόνια, είναι ο δικός μας. Οπότε πιστεύω ότι εκεί θα βοηθηθούν και τα παιδιά που θα έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής και εμείς σαν προπονητικό επιτελείο. Συμφωνείτε και με την πρόχειρη έτσι εκτίμηση ότι ο μισός όμιλος πάει από το άθλημα στο δικό σας όμιλο? Ναι, σαφώς. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Όλες, οι περισσότερες έχουν δηλώσει ότι πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται, που σημαίνει ότι πρωτάθλημα. Και θα είναι, φαντάζομαι, θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ. Εγώ πραγματικά αυτό έλεγα και στα παιδιά μετά την κλήρωση, ότι θα ήθελα να το ευχαριστούμαστε. Με κάθε παιχνίδι να το ευχαριστούμαστε. Έχετε ξεχωρίσει κάποιον αντίπαλο από αυτούς ή γενικότερα θα είναι όλη μια σελίδα? Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Mm-hmm. Πρέπει λίγο να περάσουν και οι πρώτες 2-3 αγωνιστικές θα είναι ούτως ή άλλως αναγνωριστικές για όλους. Οπότε θα πρέπει να περάσει για να μπορέσει να ξεχωρίσει αντίπαλο. Σαφώς υπάρχουν τα ονόματα που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές. Όπως ο Παραγιδόνας ο Πόψ, που έχει ήδη πάρα πολύ καλή ομάδα από πέρυσι. Αλλά και οι άλλες ομάδες φαντάζομαι ότι θα είναι εξίσου το ίδιο δυνατές. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες μπορεί να μην έχουν κάνει τις μεταγραφές, ονόματα και αλλά γνωρίζουμε ότι έχουν πάρα πολύ καλό προπονητικό επιτελείο και πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Οπότε θα είναι και εκπλήξεις μέσα σε αυτόν τον όμιλο. Ωραία. Μένει λίγο χρόνος όπως είπατε και εσείς για να ξεκινήσουν και τα παιδιά του πρωταθλήματος. Τι άλλο θέλετε να βελτιώσετε, τι άλλο θέλετε να δείτε από την ομάδα σας, επειδή είναι και μια έτσι, νεαρή βερσιόν, οπότε στην ουσία θέλει αυτό που λέμε λίγο να την πλάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Καλό με την ομάδα είναι ότι από πέρυσι είχαν δουλέψει πάρα πολύ καλά και είχαν βγάλει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα στον αγωνιστικό χώρο άσχετα με το σκορ. Θέλουμε να βελτιώσουμε λίγο την ομοιογένειά μας, γιατί σταματήσαμε το μεγάλη μικρή, είναι πλέον μία ομάδα. Θέλουμε σαφώς να βελτιώσουμε την ομοιογένειά μας και λίγο τακτικά να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι και αμυντικά και επιθετικά, ώστε να μην μπορούμε να δίνουμε στους αντιπάλους ευκαιρίες να κάνουν φάσεις. Από φυσική κατάσταση είμαστε αρκετά καλά, πιστεύω.
αυτό λίγο να βελτιώσουμε, την τακτική προσέγγιση λίγο των ποδοσφαιριστών, γιατί είναι νεαροί οι περισσότεροι. Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στον αγώνα. Και μια τελευταία ερώτηση. Ξέρουμε ότι το γήπεδο αυτό είναι το δεύτερο σπίτι σας για τα τελευταία χρόνια. Η Λυκόβηση, για εσάς μέχρι στιγμής, πώς είναι οι πρώτες εντυπώσεις και οι πρώτες μέρες που δουλεύετε, γιατί από πέρυσι και όσο ξέρουμε και εμείς λόγω και την ομάδα λόγω της συνεργασίας που υπάρχει, ότι δουλεύει σε πολύ καλά πρότυπα. Εντάξει, η Λυκόβηση δουλεύει σε πρότυπα ερασιτεχνικού επαγγελματικού σωματείου. Είναι άψογη η συνεργασία μεταξύ διοίκησης τεχνικού επιτελείου ποδοσφαιριστών και πάρα πολύ αρμονικό μεταξύ μας. Επικρατεί μια ταύτιση απόψεων σε όλους, δηλαδή όποιον και να ρωτήσετε θα σου πει ακριβώς την ίδια απάντηση που θα έχει πει ο προηγούμενος χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα βασικό συστατικό το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ωραία. Ευχόμαστε ότι καλύτερο, γιατί έχετε βάλει και ψηλά τον πύχη φέτος. Με υγεία και πάνω απ' όλα έτσι με όρεξη για δουλειά. Με υγεία και σε όλους και μακριά από τραυματισμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ότσο.